Καλημέρα, καλησπέρα φίλοι μου, είμαι ο Στέλιος και παρακολουθείτε το κανάλι μου στο YouTube. Παπά, πες με! Στο σημερινό επεισόδιο επιστρέφουμε και πάλι πίσω στον ποδοσφαιριστή μας με τον Νικόλα στην καριέρα μας στη Sporting Λισαβόνας και θα πάμε να κλείσουμε τους ομίλους του Champions League. Το προηγούμενο επεισόδιο είχαμε παίξει με την Paris Saint-Germain το δεύτερο παιχνίδι για τους ομίλους του Champions League. Είχαμε φέρει ισοπαλία και στη συνέχεια παίξαμε και δύο παιχνίδια με την Εθνική. Οπότε σήμερα θα πάμε να παίξουμε τα επόμενα δύο παιχνίδια απανωτά που είναι στο καπάκι για το κύπελο με τη Moreirense και τον αγώνα με την Πασάκ Σεχίρ, τον πέμπτο αγώνα για το Champions League, για να δούμε αν τελικά θα είμαστε στην τρίτη θέση ή όχι. Πρώτα απ' όλα όμως πάμε να δούμε το βιντεάκι του χορηγού μας ενεπα.com και επιστρέφουμε και πάλι πίσω για να συνεχίσουμε να μπούμε μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν, και αφού είδαμε το βιντεάκι μας, να πω ότι με τον κωδικό Step Up Gaming στις αγορές σας, στο τέλος των αγορών, μπορείτε να κερδίσετε επιπλέον 3% έκπτωση. Βοηθάτε και εμένα, αλλά στηρίζετε και την δική σας τσέπη. Κερδίζετε ακόμα περισσότερο. Οπότε μην το ξεχνάτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και αυτό. Και επίσης, φυσικά, να μπαίνετε από τα λιγάκια της περιγραφής για να δείξετε έτσι ότι βοηθάτε ακόμα περισσότερο εμένα. Πάμε τώρα να περάσουμε στο παιχνίδι μας, όπου βλέπετε εδώ πέρα ότι είμαστε στον Νοέμβριο μήνα. Έχουμε κύπελο με τη Moreirense, θα το παίξουμε σήμερα και στη συνέχεια θα πάμε να παίξουμε εκτός έδρας με Πασάκ Σεχίρ. Στο πρώτο παιχνίδι είχαμε κερδίσει την Πασάκ Σεχίρ. Από εκεί και πέρα κάναμε 2 ήττες και μια ισοπαλία στο Champions League. Για το επόμενο επεισόδιο μετά έχουμε Μπενφίκα, Πόρτο και ούτω καθεξής, βλέπετε εδώ πέρα, μέχρι να ηρεμήσουμε λίγο, γιατί είμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, σε ένα πολύ δύσκολο κομμάτι της χρονιάς με πάρα πολλά ντέρμπι, πάρα πολλούς απανωτούς αγώνες που ίσως ζορίσουν λίγο την κατάσταση. Βλέπετε ότι είμαι οριακά εδώ πέρα με τον coach. Δεν ξέρω γιατί είμαι τόσο οριακά. Νομίζω ότι έχω παίξει καλά και με το παιχνίδι με την Paris Saint-Germain και με την Pacos Ferrer είχα παίξει καλά. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Στη χρονιά έχουμε παίξει 21 παιχνίδια, 14 γκολ, 15 assist. Παίζουμε πάρα πολύ καλά. Ultimate το παίζω. Δεν έχει πιο πάνω, οπότε ό,τι είναι τώρα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Να δούμε λίγο και τις βαθμολογίες πώς είμαστε. Καταρχήν είμαστε στα προημιτελικά στο κύπελο και γι' αυτό θα το δούμε το παιχνίδι. Δεν έχει πάρα πολλές ομάδες η κατηγορία. Στο πρωτάθλημα είμαστε πρώτοι με 29 βαθμούς, αίτητη μέχρι στιγμής, 9 νίκες, 2 ισοπαλίες, δεύτερη Πόρτο, τρίτη Μπενφίκα. Πλέον έχει αλλάξει λίγο το σκηνικό, η Πόρτο έχει δέρθει δεύτερη. Η Μπενφίκα ήταν η περσινή δεύτερη που μας κυνηγούσε. Πλέον έχει μείνει 3 αγώνες πίσω, οπότε νομίζω ότι παίρνουμε μια καλή διαφορά από αυτήν. Εδώ βλέπετε τον όμιλο των εθνικών. Η Γερμανία με 5 βαθμούς, εμείς με 4 και η Αυστρία με 10 και η Ουγγαρία με 13. Εδώ πέρα έχουμε τελειώσει, δεν έχουμε νομίζω κάτι άλλο. 3 αγώνες μένουν, θα πρέπει να γίνουν κοσμοϊστορικά γεγονότα για να μπορέσουμε να περάσουμε. Επίσης νομίζω τα παιχνίδια τα επόμενα είναι 1 τον Μάρτιο έχουμε και μετά πάμε Σεπτέμβριο, οπότε δεν θα έχουμε πολύ εθνική από εδώ και πέρα. Εντάξει, θα τα δούμε για τις ελληνικές ομάδες αργότερα. Και στον όμιλο, όπως βλέπετε, είμαστε στους 4 βαθμούς. Με νίκη επί της Μπασάκ σε Χίραν Χάση Ίντερ μπορούμε να φτάσουμε την Παρή και στο τέλος θα παίζουμε το κεφάλι μας κόντρα στην Ίντερ. Αν κερδίσουμε φυσικά την Μπασάκ σε Χίρα, έχουμε καπαρώσει και την τρίτη θέση για το Europa League και να συνεχίσουμε στο Europa League. Δεν ξέρω αν θα έρθει πρόταση το χειμώνα για να συνεχίσουμε σε άλλη ομάδα. Θα δείξει αυτό. Αν έρθει, φυσικά θα σας ρωτήσω. Να δούμε λίγο εδώ πέρα και τα ρούχα. Αναγκαστικά έτσι θα πάμε με αυτά τα ρούχα. Δεν μπορούμε να βάλουμε κάτι διαφορετικό. Αρκετά κουρασμένος είμαι και με τις εθνικές και με όλα. Να δω πώς θα τα καταφέρουμε, πώς θα αντέξουμε. Λοιπόν, για πάμε να χωθούμε μέσα στον αγώνα, να δούμε τι παίζει τώρα εδώ πέρα. Έχω καιρό να παίξω βέβαια. Την τελευταία φορά που έπαιξα έχει καμιά εβδομάδα, δύο εβδομάδες που έχω γυρίσει το βιντεάκι που βλέπετε, που είδατε στα προηγούμενα. Έχω να ασχοληθώ και να παίξω γενικά στον υπολογιστή αρκετές μέρες. Είχα γραμμένα βιντεάκια τα οποία τα μοίρασα έτσι ώστε να έχω περιθώριο αρκετό για να βγαίνουνε. Position, win or lose και μια. Win or lose θα πάμε. Θα πάμε πάντα με την πιο safe επιλογή και ο Θεός βοηθός. Που δεν είναι σειρά μου, που δεν είναι θέση μου, ρε. Έλα. Το βλάκα, ρε, με τη μία να με δώσει μπάλα, ρε. Αν είναι εδώ, ξεκινήσαμε στραβά. Το καλό εδώ πέρα είναι. Οπ. Άιντε πάρ' την assist. Άιντε πάρ' την assist κατευθείαν. Τους έχω μάθει πλέον, ρε. Αυτό πήγα να πω. Το καλό είναι ότι ξέρω τις κινήσεις τους πλέον και ότι μπορώ
να υπολογίσω πάνω κάτω τι θα κάνει ο αμυντικός. Αυτό το ένας με έναν είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμένα, ότι μπορώ να τους παίξω έτσι, σε σχέση με το πρόσωπο που δεν μπορώ να κάνω κίνηση εναντίον άλλου παίχτη που με κόβει. Από εκεί ο Παουλίνιο δεν το χάνει από τη στιγμή που πατάω εγώ τετράγωνο. Okay. 1-0, γρήγορα. Κάπως έτσι θα πηγαίνει η χρονιά στην Πορτογαλία, γι' αυτό πρέπει να κάνουμε μια αλλαγή, να πάμε σε πιο δύσκολη ομάδα. Ή μάλλον σε πιο δύσκολο πρωτάθλημα. Πάρε και τον goal στο 1 λεπτό. Πολύ ωραίο passing game από την ομάδα. Ο Νικόλας εδώ πέρα έχει κάνει παπάδες. Μέχρι στιγμής έχει κάνει παπάδες. Τώρα αυτός θα μην πάρει μια πρόταση 50 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια. Δέστε εδώ τσίπημα. Παραλίγο να με σκοτώσει. Έκανα και φινές εδώ μεταξύ για να πατήσω, να γυρίσει με το αριστερό. Αλλά προτίμησε να κάνει με το δεξί το φινές αυτός. Όπω τι έπνιξε ο τερματοφύλακας. Όπα! Πάρε και την αντίδραση από τη Μορεϊνένση στο 13 πρώτο σουτ. Για να δούμε. Θα μπορέσουν να αντιπιτηθούν. 7,5 απόδοση. Έχουμε με έναν γκολ και μια assist. Καλά πάει αυτό. Τι πρέπει να κάνω, σπαθιά να καταπιώ. Ωπα ρε. Ωραίος ο Παουλίνιο. Το σπάσε το δοκάρι. Το σπάσε το δοκάρι ο τύπος. Ωραίος. Όχι, ξυρτό ήταν. Πόσα σουτ τα κορμιά. Τα κορμιά. Όχι, τι έχασα. Τι έχασα ρε, πάλι μπάσα με βγάλε τρομερή ο άλλος. Γιατί πέρασε εκεί πέρα η μπάλα η Ρουφιάνα. Πολύ ωραία μπάλα παίζουμε εδώ πέρα. Πάρα πολλά σουτ κάναμε σε αυτή τη φάση. Στο 25 έχουμε φτάσει. Πιέζουμε να βάλουμε κι άλλα, δεν έχει σημασία. Τι πνίγει ο τερματοφύλακας, μαλάκα τώρα. Αυτά που βλέπω από τον τερματοφύλακα δεν μου αρέσουν. Τι πνίγει ρε φίλε. Εντάξει, είπαμε ρε. Αμυντικό βάλανε ή επιθετικό βάλανε στο τέρμα. Εν τω μεταξύ, έχω βάλει ένα γκολ, μια assist και είμαι ακόμα στο 8,2. Σιγά σιγά με ανεβάζει. Τι θα γίνει εδώ πέρα, γιατί έτσι. Δεν έπρεπε τώρα η δύναμη στο 9. Αυτό το πιάσε, σε. Άιντε, Ρουφιανάκο. Ωραίος. Σε αυτή τη γωνία από εδώ, μωρέ. Βλέπετε πάνω από το κεφάλι μου συνέχεια όταν κάνω σουτ ανοίγει και αυτό το σηματάκι. Είναι ένα από τα perks που έχω βάλει για τον παίχτη για να κάνει καλύτερα σουτ, ρε παιδί μου, να πηγαίνουν καλύτερα τα σουτ. Ωραίος. Μπράβο ρε μαλάκα, με ξαναγύρισε την μπάλα πίσω. Πανέξυπνος. Μπήκε ξαφνικά ο τερματοφύλακας, προσπάθησε να το πιάσει ενώ τα προηγούμενα τα χάνει. Ωπα ρε, σπυριάρι. Αλλά το δοκάρι μέσος. Πάμε με τη μία. Εντάξει, ο τερματοφύλακας και αυτό μπορούσε να το βγάλει. Πάμε λίγο με τρέλα. 4-0 με 2 γκολάκια, τώρα είμαστε όντως στο 10 και με μία assist, δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι. Εν τω μεταξύ, η δυναμική της ομάδας είναι τρομερά μεγάλη, δηλαδή στην Πορτογαλία δεν υπάρχει αντίπαλος. Οπότε λογικά θα πρέπει να φύγουμε, αν όχι, εντάξει, όχι χειμώνα, ίσως το καλοκαίρι θα πρέπει να αλλάξουμε ομάδα, γιατί δεν γίνεται να συνεχίζουμε έτσι, αλλά τζάμπα θα παίζουμε. Εντάξει, την κατοχή της μπάλας δεν την έχουμε, δεν πρόκειται να την κάνουμε. Τουλάχιστον κάνουμε όμως τα 2 από τα 3 που ζητάει ο προπονητής, έτσι να ανοίγουμε λίγο ακόμα στην εκτίμηση, γιατί κάπως στεναχωρέθηκε το παιδί και δεν μας έχει καλή βαθμολογία για την εντεκάδα. Ωπ, την μπάλα παίξανε πάλι. Τι αλλαγές κάνουν εδώ πέρα στην μπάλα. 5-0 με το που ξεκινήσαμε δεύτερο ημίχρονο. Γιο-γιο τους κάναμε, δες εδώ. Μέχρι να βρεθεί μόνος του μέσα στην περιοχή κάποιος, δε φίλε. Σε άδειο τέρμα. Ωραίος.
Α, όχι, δυνατή ψέντρα, ρε φίλε. Τι τρώει τώρα με το φυλάκα, ρε φίλε. Τώρα δεν πάτησα, έχω καν σούτ, ρε. Μόνοι τους. Μόνο του, 6-0. Ο τερματοφύλακα έχει πνίξει τα ντερά του. Τι λέει να γίνει καμιά βλακιά και να μπει και στον beginner. 7-0, ρε. Κάθε φορά που πατάμε περιοχή είναι και γκολ. Στο 66-7-0. 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι μπάμπα, μέσα σε 10 λεπτά. Και εντωμεταξύ δεν του πατάω κιόλα εγώ. Μια σέντρα κακιά έκανα τη κακιά ώρα εκεί πέρα. Μόνοι του μετά στήσαν την μπάλα, στρώσαν τι πασούλε και το βάλαν. Είναι τόσο μεγάλη διαφορά του παιχνιδιού, της ομάδας, ή έχω κάνει χοντρή βλακιά με τον beginner. Εντάξει, όχι δεν περνούσαμε ρε παιδί μου, αλλά καμία αντίσταση, τίποτα. Για να δούμε και το corner. Με ανάποδη κεφαλιά το κάνω άλλος, ρε. Τουλάχιστον πετύχαμε κεφάλι. Πρέπει να μάθουμε τώρα και τα corner εδώ, αν μας βάζει τα corner, μια χαρά. Να πάρουμε και κανένα στημένο πάνω μας. Πάμε σιγά σιγά για τη λήξη του παιχνιδιού, στο 80 κάτι είμαστε. Έχω ηρεμήσει λίγο και εγώ, παίζω λίγο την μπάλα πιο πίσω, επίτηδες, για να μην ξεφύγει το σκορ. Γιατί άμα συνεχίσουμε να μπαίνουμε εμείς στην περιοχή θα μπαίνουμε και άλλα γκολ. Να... Ωραίος, 7-1. Πάγαμε και γκολ. Άρα μάλλον δεν είμαστε στο beginner, μάλλον η διαφορά ήταν τόσο μεγάλη. Για να δούμε. Όπως είπα εγώ παίζω λίγο πιο πίσω, για να κρατήσουμε λίγο και την κατοχή, μπας και το καταφέρω και αυτό. Δεν πρόκειται, στο 51 είμαστε. Ωραίο σουτάκι, το πιάσε, πως και έτσι. Περνάμε στα ημιτελικά του κυπέλου, δεν ξέρω με ποιον θα πέσουμε, θα δείξει ποια ομάδα θα έχουμε. Γκολάρα, τον βρήκα τώρα, hat-trick hero. Είπα να το δοκιμάσω άλλη μια φορά. Πολύ ωραία κίνηση. Όλη η κίνηση. Αυτό νομίζω θα φύγει TikTok ή αυτό είναι το προηγούμενο γκολάκι. Ένα εδώ. Πολύ ωραίο. Έτσι να αρχίσουμε να μπαίνουν λίγο και τα φινές να γουστάρουμε. 8-1 με τρίτο γκολ. 3 γκολ, μια assist. Καλός απολογισμός. Α, το βγάλε 4. Είπα πήγαν από 4. Δεν έχω βάλει ποτέ. Σε ένα μάτς και το βγάλε ο τρελός, ρε. Πολύ ωραίο σουτάκι. Το όλεξε, ρε μαλάκα! Το όλεξε και δεν μέτρησε τον γκολ. Τι λέξη έδωσε πάνω στη μικρή περιοχή. Λάκα μας κάνει το παιχνίδι. Εγώ νομίζω το μέτρησε, ρε φίλε. Πηγαίναμε για το 9. Πλάκα κάνεις, πω πω φίλε, κλέψιμο. Να στο κάνει αυτό σε κατά 0-0 να τρελαθείς. Εν τω μεταξύ και ο Παολίνιο είχε 2 assist, 3 γκολ. Καλά πήγε αυτό, ρε. Πολύ καλό παιχνίδι. Πάρα πολύ καλά παίξαμε. 53% κατοχή στο τέλος. Η Πόρτο κέρδισε την Μπενφίκα, η Μπράγκα την Αρούκα και η Βιτσέλα με Σάντα Κλάρα 5-4. Τώρα να δούμε με ποιον παίζουμε στην επόμενη φάση του κυπέλου. Εντάξει, προφανώς ανεβαίνουμε λίγο στον προπονητή. Τώρα έχει πασάξει χείρ μπροστά μας. Με Μπράγκα είμαστε στο κύπελο. Τώρα είναι και 2 παιχνίδια η Μπράγκα. Οκ. Okay. Όχι, στο Ultimate άφησα. Πω, πω, φίλε. Τρομερή διαφορά οι ομάδες, ρε. Coach, τι έγινε εκεί πέρα, κόλλησες, ρε φίλε. Άντε, μπράβο, ανέβα λίγο. Έτσι, μπράβο. Τώρα έχουμε μπασάξε, χείρι, το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας. Έχω και πόντους. 4 ποντάκια για να αναβαθμίσουμε τον παίχτη μας, αλλά δεν το κάνουμε ακόμα. Όπως ξέρετε, μαζεύουμε. Ανεβαίνουμε level, μαζεύουμε και τα κάνουμε λίγο πιο μαζεμένα για να ανεβούμε πιο γρήγορα. Να μην τα ανεβαίζουμε λίγο-λίγο. Οκ. Okay. Από ό,τι βλέπω, η κλασική μας ομάδα με 5-2-3. Όπως παίζουμε πάντα. Εντάξει, δεν τρομάζει η μπασάξια χείρ. Με τα πορτοκαλί, εμείς με τα πράσινα θα ξεχωρίζουμε αρκετά. Πάμε για το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας. Είτε νίκη είτε ισοπαλία, καπαρώνουμε την τρίτη θέση. Με νίκη, βέβαια, αν χάσει η Παρή, έχουμε και κάποιες ελπίδες για να περάσουμε στη δεύτερη θέση και στην επόμενη φάση του Champions League. Να δούμε τώρα τι μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, τρίπλα, possession, rating. Πάμε με την τρίπλα. Πάμε με τα εύκολα. Ξεκινάμε από τα εύκολα και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν. Μπασάξια here. Εντάξει, εδώ πέρα φαίνεται ήδη διαφορά. Προσπαθούν να βγάλουν πρώτη φάση. Το βγάλε! Το βγάλε κατευθείαν ο σκύλος. Πατήσαμε περιοχή για πρώτη φορά σε αυτό το match. Πολύ καλά. Πολύ ωραία φάση. Γρήγορο ποδόσφαιρο. Τους τρέχω λίγο. Νεϊμάρ βάζει γκολ με την Ίντερ. Τουλάχιστον να πάρουμε εμείς την νίκη, να καπαρώσουμε την τρίτη θέση και ό,τι γίνει μετά. Εντάξει, Ίντερ δεν έχουμε πολλές ελπίδες, πιστεύω. Όχι!
Μπράβο τα γόρι μου, μπράβο τα γόρι μου, πολύ ωραία κίνηση. Πολύ ωραία απέκρουση εδώ πέρα. Στο 15 έχουμε φτάσει κιόλας. Εδώ πέρα το έχουμε την πίεση τώρα, φαίνεται η διαφορά. Παίρναμε όρη ρουφιάνα μπάλα. Τώρα αυτοί κλείνουν καλά τους χώρους εδώ πέρα. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να περάσουμε πολύ εύκολα μέσα στην περιοχή. Είδατε, το ζωρίσαμε πολύ σε αυτή τη φάση. Με πολλές πάσες. Όχι! Μπράβο, τα γόρι μου το έβαλε το πόδι εκεί πέρα. Μόνος του, μόνος του. Τι κάνεις ρε μπρόκο. Συνέχισε την κούρσα σου. Λίγο πιο γωνία το σουτ. Λίγο πιο γωνία το σουτ. Sorry coach. Εντάξει, θα προσπαθήσω. Βάλτε το πόδι και το κεφάλι. Στο 40 φτάσαμε σιγά σιγά. Αυτό το παιχνίδι έχει περάσει πολύ γρήγορα γιατί δεν έχουμε τόσες πολλές φάσεις όπως είχαμε στο προηγούμενο. Έχει περισσότερη ροή το παιχνίδι, οπότε κυκλοφορεί μπάλα και έτσι δεν σταματάει αρκετά όπως με τα γκολ. Βέβαια θα θέλαμε ένα γκολάκι τώρα, αλλά δεν μπορούμε να περάσουμε την άμυνα. Να θυμίσω ότι στο πρώτο παιχνίδι Μπασάξ κερδίσαμε 4-0 στον πρώτο αγώνα. Παίξαμε, είχαμε παίξει πάρα πολύ καλά και τώρα μπορούμε να την κερδίσουμε άνετα. Αλλά εντάξει, τώρα είναι και στην έδρα της, παίζουμε λίγο πιο φοβισμένα θεωρητικά εμείς. Ωραίος. Στους 45 είμαστε. Εντάξει, ακόμα προσπαθώ να καταλάβω γιατί έληξε το παιχνίδι πριν στην προηγούμενη φάση μέσα στη μικρή περιοχή στο σούτ επάνω. Μπορώ να καταλάβω τι έγινε εκεί πέρα. Για να δούμε τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. 0-0 ημίχρονο. Η Ίντερ με την Παρή είναι στο 1-1, ok. Εντάξει, το dribbling το έχουμε, κατοχή δεν έχουμε με τίποτα. Και 9 rating μπορούμε να το παλέψουμε, μια assist ή ένα goal. Μπορούμε να το βγάλουμε για τον coach. Έτσι μοιράζουμε λίγο την μπάλα. Αλλά μπαντεγιά σιου. Δέστε πως είναι κλειστή όλη πίσω ρε. Και τώρα βγαίνει η Μπασάξ έχει μπροστά. Για να δούμε εδώ πέρα, θα κόψουμε την μπάλα. Στο 50 είμαστε, ξεκινήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Και ήρεμα. Ακόμα δεν έχει βγει φάση. Κλειστό παιχνίδι, θα έλεγα, δεν έχει πάρα πολλά σουτ. Ωραίος. Πολύ ωραίος. Ωραία. Ωραίος. Ρε Παουλίνιο, γιατί καθυστερείτε μωρέ, τρέξτε λίγο παραπάνω. Τρομερή assist απευθείας από corner. Μία που είχαμε βγάλει με την εθνική στο πρώτο παιχνίδι που είχαμε παίξει κάπου εκεί. Και μία τώρα. Πολύ ωραία σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Μόνος του ήταν τελείως. Κλακ στη γωνία. Πολύ ωραίο γκολ, πολύ ωραία σέντρα, πολύ ωραία κεφαλιά. Assist το match. Πάει καλά, κερδίζουμε. Τώρα περιμένουμε τα νέα από την Ιταλία, τι κάνει η Ίντερ με την Παρί. Όχι. Όχι. Μπράβο τα γόρι μου. Στραβοπόδαρο. Κατσικανιάρι. Στο 60, 0-1. Πετύχαμε το στόχο μας μέχρι στιγμής. Έχουμε βάλει τον γκολ που θέλουμε. Αν μπορέσουμε να βάλουμε και ένα δεύτερο να το κλειδώσουμε θα είναι ιδανικό. Σημασία έχει όμως να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτό το 0-1 για αρχή για να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Όχι οριζόντιο! Έλα ρε φίλε! Εν τω μεταξύ είναι τόσο γρήγορος ο ποδοσφαιριστής, είμαι τέρμα full στο sprint και στο τρέξιμο. Είμαι στο 96, το είχαμε αναβαθμίσει. Δεν πάει άλλο, οπότε εκεί πέρα μπορούσα να φύγω στον αμυντικό άνετα. Στην αρχή το φοβήθηκα λίγο και δεν έτρεξα πάρα πολύ. Αλλά γενικά μπορούμε να κάνουμε σπιντάκια παρά την κούραση. Οπότε αυτό βοηθάει για να μπαίνουμε εμείς στην περιοχή. Οριακά ήταν. Πολύ ωραία πάσα στην πλάτη. Έφυγες. Αχ, τσίμπα τι μωρέ. Είμαι λίγο κομμάτια τώρα, πρέπει να κρατήσω λίγο την μπάλα πίσω. Από ό,τι φαίνεται το 9 δεν θα το πετύχουμε. Εκτός άμα κάνουμε κάτι τρομακτικά καλό.
Σημασία έχει να κρατήσουμε το σκορ τώρα, δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Λίγα λεπτά ακόμα μείνανε, λίγη μάλλον το παιχνίδι, δεν νομίζω ότι θα κάνουν κάτι παραπάνω της Μπασάκ Σεχίρ. Τελευταία φάση τους τώρα εδώ πέρα, τώρα τελευταία ευκαιρία. Μπράβο τον Μπαντιασίλ, ήταν και offside, έληξε η φάση. Να καθυστερήσουμε λίγο εδώ πέρα τώρα και είμαστε κομπλέ. Μια χαρά. Δεν είναι offside αυτό. Α, ο όνος του μέσα στη μικρή περιοχή έχει χιλιόμετρα μπροστά, ρε φίλε. Έβαλε τον γκολ και χάρηκε και όλα. Φύγε ρε μπρο από εδώ. Λήξ' το, λήξ' το. Ας θέλει 10 δευτερόλεπτα σιγά. Για να λήξει την πέταξε την μπάλα προφανώς. 0-1 το βάλαμε τον γκολ, το καταφέραμε, την κερδίσαμε το μάτς. 2-2 νίκες, η μία ήταν άστα να πάνε 8-1, η άλλη 1-0. Αλλά ήταν η πιο σημαντική νίκη που κάναμε μέχρι στιγμής. Καταπαρώσαμε την τρίτη θέση στον όμιλο. Δηλαδή υπάρχει συνέχεια στην Ευρώπη. Θα συνεχίσουμε στο Europa League σίγουρα. Τώρα μένει να δούμε τι έγινε με την Ίντερ και την Paris Saint-Germain 1-1, που σημαίνει ότι θα πρέπει η Παρή να φέρει ισοπαλία ή να χάσει από την Basak Sekir στον τελευταίο αγώνα και εμείς να κερδίσουμε την Ίντερ για να την περάσουμε. Στην ισοβαθμία, αν χάσει η Παρή και κερδίσουμε και φέρουμε ισοπαλία εμείς με την Ίντερ, περνάει η Παρή γιατί η διαφορά των γκολ είναι τρομερά μεγάλη. Βλέπετε, έχουμε φάει 13 γκολ από Παρή και Ίντερ σύνολο μέχρι στιγμής. Ας ελπίσουμε ότι μπορεί να κάνει μια γκέλα εκεί πέρα η Paris Saint-Germain και εμείς να πάρουμε την πρόκριση. Αυτό ήταν όμως το επεισόδιο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Είχαμε πάρα πολλά γκολ, είχαμε πάρα πολλά ωραία γκολ. Γεμάτα παιχνίδια. Τώρα στο επόμενο επεισόδιο έχουμε τα ντέρμπι της Πορτογαλίας με Μπενφίκα και Πόρτο στα καπάκια. Εγώ θα τα παίξω και τώρα που είμαι ζεστός, έτσι στα καπάκια θα γυρίσω το επόμενο βίντεο για να το έχω και έτοιμο. Για να έχω μια προεργασία, γιατί έρχονται γιορτές και δεν ξέρω κατά πόσο θα έχω το χρόνο και τη δυνατότητα να γράψω τα βίντεο που θέλω. Οπότε προσπαθώ όσο περισσότερο γίνεται να έχω μια κάβα πίσω μου για να μπορέσω έτσι να κάνω διάφορα. Μπορεί να βρείτε και βιντεάκι αυτό το διάστημα τώρα που δεν θα είναι gaming καθαρά, κάνα κουιζάκι, κάνα τέτοιο έτσι λίγο πιο χαλαρά για να μπορέσουμε να γουστάρουμε και να βγει λίγο το πρόγραμμα, γιατί θα είναι έντονο και λόγω δουλειάς και λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων θα είναι ζορισμένα τα πράγματα. Αυτό ήταν όμως το επεισόδιο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, φυσικά κάντε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι, βοηθάει πάρα πολύ. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό για να στηρίξετε και την προσπάθεια να μην το ξεχνάτε και να βλέπετε τα βίντεο. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε link social media κλπ. Όπως επίσης και link για το ενέμπα για να στηρίξετε και εκεί πέρα την προσπάθεια. Αν θέλετε τώρα που είναι και Χριστούγεννα να κάνετε τις αγορές σας, να βρείτε, ρε παιδί μου, πιο φθηνά παιχνίδια, θα μπορέσετε να το τσεκάρετε. Και φυσικά με τον κωδικό Step Up Gaming κερδίζετε 3% επιπλέον έκπτωση. Και φυσικά με τον κωδικό Step Up Gaming κερδίζετε 3% επιπλέον έκπτωση στις αγορές σας. Οπότε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά από εμένα, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και εμείς τώρα θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!